Μπορεί, μπορεί. Πάρ' το μικρόφωνο λίγο. Δήμαρχε, μελομακάρονο για αγκίνες στην Παραμυθιά. Μια εξαιρετική ιδέα που έχει ενθουσιάσει τον κόσμο. Ναι, πραγματικά είναι μια ιδέα η οποία εμπνεύστηκε από την πρόεδρο του τοπικού του Γαρδικίου, την κυρία Τσόλα, και εμείς την πραγματοποίησαμε. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παραμυθιά και γενικότερα στο Δήμο Σουλίου. Προσπαθήσαμε να δραστηριοποιήσουμε όλους τους συλλόγους, όλους τους φορείς, όλους τους εθελοντές, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε σήμερα. Το μελομακάρονο των 5 μέτρων σηματοδοτεί τις νέες ιδέες, οι οποίες είμαστε ανοιχτοί σαν Δήμος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο καλά το αύριο. Έχουμε κοντά μας τη νεολαία, για αυτή γίνονται οι γιορτές, αυτούς προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τους ανθρώπους που αυτές τις μέρες μας έχουν ιδιαίτερα, πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Θα ήθελα από εδώ από την Παραμυθιά να στείλω και εκ μέρους των δημοτών μου σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, να ευχηθώ και να η ευχή όλων μας είναι να προσέχουμε τον συνάνθρωπό μας και να προσφέρουμε πάντα αγάπη. Εσείς είχατε την ιδέα για αυτό το γιγαντιαίο μελομακάρονο. Ναι. Το σκεφτόμουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε ξεχωριστό για τις γιορτές, κάτι για να διασκεδάσουν τα παιδιά, ακόμη και εμείς οι ίδιοι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά πράγματα για να μπορούμε να έχουμε κάθε γιορτές μια νέα ευχάριστη ατμόσφαιρα. Πόσοι άνθρωποι, πόσες γυναίκες δούλεψαν για αυτό το αποτέλεσμα? Αυτά θα μας τα πει η κυρία Μπέλου, η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με αυτό το θέμα τουλάχιστον 3 μέρες. Πόσες μέρες? Ένα απόγευμα. Ένα απόγευμα. Ναι, γιατί είχαμε στο μυαλό ότι πρέπει να γίνει πεντάμετρο. Ο σιδεράς μας που κάναμε την παραγγελία μας έφτιαξε τη λαμαρίνα. Ο γαμπρός μου από το ΡΑΙ είχε την ιδέα πώς θα το ψήσουμε. Γιατί ο φούρνος δεν είναι πεντάμετρος και βάλαμε τα 2,5 μέτρα διαγωνίως πρώτα και μετά τα άλλα 2,5 ενσυνεχόμενα όμως, έτσι. Όχι, δεν το κάναμε κομμάτια, είναι ενιαίο. Το μελομακάρονο είναι ενιαίο. Ενιαίο και μπορεί να ελεγχθεί. Πόσες ώρες σας πήρε για να ψηφίσετε? Εμείς ξεκινήσαμε γύρω στις 5 παρά και μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ το είχαμε έτοιμο. Μιλάμε για χθες, ήταν έτοιμο και μετά ξεκίνησε το σιρόπιασμα. Ναι, αμέσως μόλις βγάλαμε το ένα τμήμα, τα 2,5 κιλά το ψημένο, ρίχναμε το σιρόπι γιατί θέλει ένα ζεστό, ένα κρύο. Ήταν ζεστό το μελομακάρονο και ρίξαμε το κρύο το σιρόπι. Πόσα υλικά ακριβώς χρειάστηκαν? Για αυτό το μελομακάρονο χρειαστήκαμε 35 κιλά αλεύρι, 6,5 κιλά ζάχαρη, 6,5 κιλά χυμό πορτοκάλι φρέσκο, 18,5 λάδι. Τώρα κάτι άλλο μου διαφεύγει. Όχι. Το πορτοκάλι αυτό το χυμό. Και 20 κιλά σιρόπι, δηλαδή περίπου μαζί με το σιρόπι, γύρω 66 κιλά η ζύμη και 20 το σιρόπι, γύρω στα 85 κιλά το μελομακάρονο. Πάντως ο κόπος σας και η ιδέα σας έπιασε τόπο, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Εμένα μ' αρέσει νέοι άνθρωποι, όπως η πρόεδρος εδώ του Γαρδικίου, να έχουν τέτοιες ιδέες. Εγώ το ρισκάρω, γιατί είναι ρίσκο αυτό, δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, μ' αρέσει. Και δόξα σε ο Θεός, όλα πήγαν καλά. Και τώρα θα μοιραστεί στον κόσμο. Ναι, είναι εδώ τα κορίτσια μας που θα το μοιράσω στον κόσμο να δοκιμάσω και τη γεύση. Να είστε καλά, και του χρόνου. Και, πολύ νόστιμο, και του χρόνου με μεγαλύτερο ακόμα μελομακάρονο ή και το μεγαλύτερο κουραμπιέ ίσως του χρόνου. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ, καλές γιορτές σε όλους. Γεια σας.